Πάμε όμως να δούμε ένα βίντεο που θα ήθελα να το σχολιάσουν οι αντιπεριφερειάρχες με τα φαινόμενα της κατολίσθησης που καταγράφονται σε αρκετά σημεία και θα δούμε και φωτογραφίες μετά. Βλέπουμε το βίντεο και επανερχόμαστε. Διαχρονικό πρόβλημα οι κατολιστήσεις τόσο στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης όσο και στην ενδοχώρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η εικόνα των βράχων στο ύψος του ΒΟΑΚ στην περιοχή του Φόδελε. Κατά μήκος του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης αρκετά είναι τα σημεία που χαρακτηρίζονται επικίνδυνα, όπως αυτό στην περιοχή των Σισών. Στο κόκκινο και η λεγόμενη κακιά στροφή. Αρκετά τα επικίνδυνα σημεία λόγω κατολιστήσεων και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και στις 4 περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Είδαμε 5 διαφορετικά σημεία, τόσο στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης όσο και στην ενδοχώρα. Και έρχομαι σε εσάς, κύριε Συρηγονάκη. Είναι ένα θέμα που πολλές φορές το έχουμε αναδείξει. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, έχω δει ότι έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις από την πλευρά της περιφέρειας με ένα σειρματόπλεγμα ή ακόμα και με μία κατασκευή. Όμως εδώ, ας πούμε, στο ύψος του Φόδελε ή και σε άλλα σημεία της ενδοχώρας, θα δούμε και τρεις εκκλησίες στην πορεία και σε άλλα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου, έχουμε βράχια που κρέμονται στην κυριολεξία πάνω από τα κεφάλια των οδηγών που διέρχονται του σημείου. Και πρόσφατο παράδειγμα είναι και αυτό που ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα μετά το σεισμό στην περιοχή του προφήτη Ηλία. Εδώ νομίζω ότι χρειάζεται μια συντονισμένη προσπάθεια και να πούμε βεβαίως ότι το υλικό που βλέπουμε είναι υλικό από τους εθελοντές της ανθρώπινης ασπίδας που εμείς το συμπτύξαμε σε ένα βίντεο. Πράγματι, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε ολόκληρη την Κρήτη, αλλά θα μιλήσω όσον αφορά την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, είναι το θέμα των κατολιστήσεων. Σε πάρα πολλά σημεία, τόσο του εθνικού οδικού δικτύου αλλά και του επαρχιακού κυρίως, έχουμε φαινόμενα κατολιστήσεων και θα αναφέρω χαρακτηριστικά, όπως είπατε, το πιο πρόσφατο, τον προφήτη Ηλία, όπου τεράστιοι ογκόληθοι από πέτρες έχουν κλείσει το οδόστρωμα και παραμένει ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε κλειστό. Κατολιστικά φαινόμενα έχουμε στην περιοχή του Πανοράματος, στις Αμουργέλες, έχουμε... Ο κύριος Δασκαλάκης εδώ λέει ότι το σημείο του προφήτη Ηλία δεν είναι κλειστό. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Συγωνάκη, μια και μιλάμε καθημερινά με ανθρώπους της περιοχής, κυρίως εκεί στον προφήτη Ηλία, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο δρόμος αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτός. Μάλιστα, μέχρι και πρόσφατα περνούσαν λεωφορεία, μέχρι και πρόσφατα, επαναλαμβάνω, περνούσαν σχολικά λεωφορεία. Και έχουμε μια μαρτυρία από έναν μαθητή, ο οποίος έβαλε τα κλάματα στην κυριολεξία, προκαλώντας, αν θέλετε, με αυτό την ανησυχία των γονιών αργότερα, έτσι ώστε να σταματήσει το σχολικό λεωφορείο να περνάει. Θα σας πω μονάχα ότι στο συγκεκριμένο σημείο, τώρα που θα αρχίσουν οι βροχοπτώσεις, υπάρχει πολύ έντονο το πρόβλημα. Είναι πολύ έντονο το πρόβλημα, είναι άμεσος ο κίνδυνος με το που θα βραχούν αυτά τα βράχια τα οποία κρέμονται στην κυριολεξία πάνω από τα κεφάλια. Θα αποκολληθούν και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κάποιο σοβαρό πρόβλημα εκεί, δεν θα χάσουμε ανθρώπινες ζωές. Ξαναλέω, το σημείο αυτό είναι προσβάσιμο. Περνάνε οι άνθρωποι από εκεί. Κύριε Δασκαλάκη, κύριε Δασκαλάκη. Και θέλω πραγματικά την θέση σας εδώ, διότι αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος. Θα σας πω αμέσως ότι από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη κιόλα ώρα, οι υπηρεσίες μας μετέβησαν από στο συγκεκριμένο σημείο, την 27η Σεπτέμβρη, όπου έγινε και ο σεισμός, και ο δρόμος ήταν κλειστός. Από εκεί και μετά είχαμε ενημέρωση δύο φορές ότι ο δρόμος όντως με μηχανήματα κατοίκων της ευρύτερης περιοχής είχε ανοίξει από τη μία πλευρά και γινόταν διάβαση οχημάτων. Δύο φορές έχουν πάει οι υπηρεσίες μας με μηχανήματα μέσω εργολαβιών και έχει κλείσει ο δρόμος. Εκτός από τη σήμανση που ήδη από την πρώτη στιγμή τοποθετήθηκε για να γίνεται η κυκλοφορία μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου Τσαγκαράκη Μετόχη, εκτός από τη σήμανση φυσικά θέλουμε και τη συνεργασία των συμπολιτών μας. Δεν είναι δυνατόν, γιατί πράγματι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το συγκεκριμένο σημείο.
Τώρα που αναφέρεται αυτό, αύριο κιόλας θα στείλουμε ξανά τις τεχνικές υπηρεσίες να κλείσουν το δρόμο, διότι δεν είναι δυνατόν με αυτή την κατάσταση που υπάρχει στο συγκεκριμένο σημείο να γίνεται κυκλοφορία οχημάτων. Πάντως χαίρομαι, κύριε Συρηγονάκη, και νομίζω ότι αυτό είναι και το ζητούμενο της απόψινής εκπομπής. Δεν είναι να κουνήσει κανείς το δάχτυλο κανενός, αλλά να υποδείξει, και χαίρομαι που σε αυτήν την επισήμανση που έκανε ο κύριος Δασκαλάκης, αμέσως λέτε ότι αύριο θα πάει κλιμάκιο εκεί και αν χρειαστεί θα κλείσει ξανά ο δρόμος. Το έχουμε κλείσει, κύριε Δασκαλάκη, άλλες δύο φορές. Μάλιστα. Θέλω λίγο να σταθούμε και στις κατολιστήσεις, ας πούμε, στο Φόδελε. Και σε συνεργασία, κύριε Δασκαλάκη, με τον πρόεδρο του οικισμού της τοπικής κοινότητας, διότι και αυτός βλέπει, και όλοι οι κάτοικοι προφανώς βλέπουν ότι το σημείο, η επικοινωνία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μάλιστα. Έχουμε και άλλα κατολιστικά φαινόμενα. Είχαμε στο Καραβάδο, είχαμε στο Πανόραμα που είπαμε, στις Βούτες, σε πάρα πολλά σημεία. Και αυτό το οποίο θέλω να τα πηγαϊδάκια να τονίσω, κύριε Δασκαλάκη, και να γνωρίζουν και οι τηλεθεατές μας, ότι όπου υπάρχει, τουλάχιστον όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, φαινόμενο κατολίσθησης, εμείς έχουμε αναθέσει σε μελέτες γεωλογικές, και ευτυχώς στο συγκεκριμένο σημείο που αναφερθήκαμε πριν στον προφήτη Ηλία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η μελέτη είναι έτοιμη, χρειάζεται μία επικαιροποίηση, και επειδή οι διαδικασίες, να συμφωνήσω με τον κύριο Κασαπάκη, ότι είναι χρονοβόρες και δεδαλώδεις, δυστυχώς, όμως ευελπιστούμε ότι αυτή την εβδομάδα, αφού έχουμε πάρει όλες τις σχετικές εγκρίσεις με τη διαδικασία του επίγοντος, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες να δημοπρατηθεί αυτό το έργο και να μπει σε τροχιά υλοποίηση και αποκατάσταση. Κύριε Συρηγονάκη, θέλω να δείτε μία φωτογραφία που έχει έρθει, ό,τι υλικό βλέπουμε από την ανθρώπινη ασπίδα, και αφορά τις τρεις εκκλησιές. Και επειδή το φετινό καλοκαίρι έτυχε να περάσω και εγώ από αυτό το σημείο, οι τρεις εκκλησιές βεβαίως είναι ένας χώρος που η πρόσβαση το χειμώνα δεν είναι η ίδια όσον αφορά την επισκεψιμότητα με το καλοκαίρι. Βλέπουμε αυτό όμως. Αυτό προέκυψε από τα περισσινά πλημμυρικά φαινόμενα και τις καταστροφές που χτύπησαν και τον Κρητικό Νότο. Εξακολουθεί η εικόνα να είναι έτσι. Και γιατί επέλεξα να δείτε αυτό? Γιατί η φωτογραφία αυτή από την ανθρώπινη ασπίδα στις τρεις εκκλησιές ουσιαστικά αντιπροσωπεύει πολλά παρόμοια σημεία στον Κρητικό Νότο και στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, λιγότερο ίσως στο Λασίδι, λόγω του ότι στον Νότο υπάρχουν και αστικά κέντρα όπως είναι η Ιεράπετρα. Και θέλω ένα γρήγορο σχόλιο γι' αυτό. Να σας πω ότι είναι μια πραγματικότητα, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Πέρυσι είχε κλείσει και ο δρόμος για ένα χρονικό διάστημα, αν θυμάστε καλά. Υπάρχει μια συνεργασία με τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων για να δούμε πώς θα επιληθεί το θέμα εκεί. Λέω ξανά ότι όπου υπάρχουν κατολιστικά φαινόμενα χρειάζονται μελέτες γεωλόγων για να δούμε πού οφείλονται αυτά τα φαινόμενα και πώς θα αποκατασταθούν. Δεν μπορούμε να κάνουμε πρόχειρες δουλειές, πρόχειρες παρεμβάσεις, διότι θα το βρούμε μπροστά μας. Για να αποδεσμεύσω σε πάρα πολλά σημεία έχουν γίνει τέτοιες παρεμβάσεις, σύμφωνα βέβαια με τις μελέτες των ειδικών, των επιστημόνων, και θα πω χαρακτηριστικά στον δρόμο από Άγιο Θωμά προς Λαράνη ή όπως τον Καραβάδο, με επιτυχία μπορώ να πω. Κατά ανάλογο τρόπο πρέπει να ακολουθείται αυτή η διαδικασία για να μην βρούμε τα προβλήματα μπροστά μας, όπως ακριβώς γίνεται και στο βόρειο οδικό άξονα, στο σημείο πριν τον κόβο της Αγίας Πελαγίας, που είναι βέβαια δουλειά του Υπουργείου, αλλά γνωρίζουμε ότι έχουν ολοκληρωθεί γεωλογικές μελέτες και είμαστε ένα στάδιο πριν το διαγωνισμό για να βγει εργολάβος ανάδοχος για να γίνει αποκατάσταση στο συγκεκριμένο σημείο. Κύριε Καλογερή, η αλήθεια είναι ότι στην Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων, μιλώντας μαζί σας, κύριε Δασκαλάκη, μου είπατε ότι τα φαινόμενα κατολίσθησης δεν έχουν την ίδια έκταση που έχουν στο Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Όμως, εγώ ψάχνοντας από τα ρεπορτάζ της Κρήτη TV, υπάρχει ένα αρκετά έντονο πρόβλημα σε σημεία του Δήμου Πλατανιά και ευρύτερα της περιοχής. Καταρχήν δεν είπα ποτέ έχουμε λιγότερο, ότι έχουμε λιγότερο πρόβλημα. Όχι, δεν το είπατε εσείς. Μιλώντας με βάση το υλικό που είχα από την ανθρώπινη ασπίδα, έβλεπα ότι υπήρχε περισσότερο υλικό από τις τρεις άλλες περιφερειακές ενότητες. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, και καλό θα είναι και οι φίλοι μας από την ανθρώπινη ασπίδα να ξέρουν. Οι κατολιστήσεις, ειδικά πάνω στο ΒΟΑΚ, είναι πολύ επικίνδυνα φαινόμενα, τα οποία βέβαια
δεν αφορούν την περιφέρεια όσον αφορά την αποκατάστασή τους. Δηλαδή είναι σοβαρά έργα. Εμείς έχουμε την ήπια συντήρηση του δρόμου. Αυτό είναι έργο του Υπουργείου Υποδομών. Και να σα δώσω να καταλάβετε, ενώ οι κατολιστήσεις αυτές είναι τώρα 2-3 χρόνια, στα Χανιά είναι από το χειμώνα του 18-19, τώρα μπήκε ο εργολάβος και ξεκινάει στα μεγάλα χωράφια για να αποκαταστήσει τις ζημιές. Δεν είναι εύκολο. Απαιτούνται μελέτες γεωτεχνικές, καταρχήν απαιτείται έρευνα, απαιτούνται γεωτρήσεις, γεωτεχνικές έρευνες για να δούνε πώς είναι τα στρώματα του εδάφους. Φακός των εθελοντών της ανθρώπινης ασπίδας καταγράφει την καθίζηση σε πολλά σημεία του βόρειο δικού άξονα της Κρήτης. Πρώτο, το σημείο των στροφών στη Ροβδιά. Παρόμοια εικόνα και στο ύψος της Εθνικής Οδού στα Λινοπεράματα. Έντονα τα σημάδια και στο περιφερειακό κομμάτι της Εθνικής Οδού στο Ηράκλειο στην έξοδο της Κνωσού. Στην περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου, πέρα από την καθίζηση στο ύψος της Σκεπαστή, μία ανάσα από τον Παλί, έχουμε και απότομη διακοπή της διαχωριστικής γραμμής με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των οδηγών. Μεγάλη η καθίζηση στο οδόστρωμα και στην περιφερειακή ενότητα των Χανίων, στο ύψος της Γεωργιούπολης. Κύριε Συριγωνάκη, η καθίζηση στο οδικό δίκτυο είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο φαινόμενο, αν αναλογιστεί κανείς ότι από αυτά τα σημεία μπορεί να περάσουν και δικυκλιστές και αντιλαμβανόμαστε πόσο επικίνδυνο γίνεται τη νύχτα, τον χειμώνα, υποβροχή ή χαλαζόπτωση. Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν περνάμε ήσυχους χειμώνες όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη. Θέλω το σχόλιο σας και να πω ότι και οι εικόνες που βλέπουμε, ό,τι εικόνα βλέπουμε είναι από την ανθρώπινη ασπίδα. Πράγματι, κύριε Δασκαλάκη, είναι γεγονός ότι σε πάρα πολλά σημεία του ΒΟΑΚ αλλά και των επαρχιακών δικτύων των περιφερειακών ενωτήτων παρατηρούμε τέτοια φαινόμενα. Πριν όμως απαντήσω σε αυτό, θα ήθελα να πω στον κύριο Δασκαλάκη, στον Πρόεδρο και σε όλα τα μέλη του Συλλόγου αλλά και γενικά στους συμπολίτες μας, ότι γιατί υπόθηκε κάποια στιγμή ότι το γραφείο τόσο του Περιφερειάρχη όσο και των Αντιπεριφερειακών αλλά και των τεχνικών μας υπηρεσιών είναι στη διάθεσή τους καθημερινά και τα τηλέφωνά μας για να ενημερωθούν οτιδήποτε έχει σχέση με το οδικό δίκτυο ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε. Να πω επίσης ότι δεν πιστεύω ούτε ο Περιφερειάρχης, ούτε κανείς από εμάς, ούτε κανένα μέλος των τεχνικών μας υπηρεσιών να θέλει και να αρέσει αυτή η κατάσταση που υπάρχει σε κάποια σημεία του οδικού δικτύου. Και να πω χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, στον προφήτη Ηλία που είναι χυστός ο δρόμος τώρα και 2 μήνες. Όμως, δυστυχώς, οι διαδικασίες που είναι χρονοβόρες, είναι δεδαλώδεις, στα πλαίσια της διαφάνειας, όπως επίσης το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όσον αφορά την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, έχουμε, να πω, πάνω από 50 εργολαβίες, διαγωνισμούς, σε διάφορες φάσεις και όμως οι εργολάβοι για διάφορους λόγους, με τον κυριότερο την κατακόρυφη αύξηση των πρώτων υλών, κυρίως του πετρελαίου, των καυσίμων, αλλά και του σιδήρου, για διάφορους λόγους δεν ξεκινούν τις εργολαβίες ή και αυτές που έχουν ξεκινήσει σταματούν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα προβλήματα είναι πολλά. Κανείς από εμάς δεν αρέσει και δεν θέλει να είναι αυτή η κατάσταση. Όμως να ξέρετε ότι γίνεται καθημερινά ένας αγώνας για ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά το δικό δίκτυο ολόκληρης της Κρήτης. Θα απαντήσω, κύριε Δασκαλάκη. Καταρχήν, πριν απαντήσετε, να καλησπερίσω και τους συναδέλφους σας από το Ρέθυμνο και το Λασίθι, την κυρία Μέρη Λιονή και τον κύριο Γιάννη Γουλιδάκη, την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου και τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου αντίστοιχα. Καλησπέρα και στους δύο και σας ευχαριστώ που σας ξενυχτούμε λίγο παραπάνω, αλλά χωρίς να εκπομπή σε θεματικές ενότητες, για να μπορεί ο κάθε νομός να δει κάποια σημεία και να πάρει κάποιες απαντήσεις.
Καλησπέρα και από εμάς, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Κύριε Συρηγονάκη. Θα απαντήσω στο ερώτημα στον αφορά τα σημεία αυτά στο ΒΑΚ αλλά και στο επαρχιακό δίκτυο, αναλύοντας ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει εδώ στο Ηράκλειο, που το είδαμε και στο ρεπορτάζ, πριν τον κόμβο της Πνωσού. Όπως γνωρίζετε, το σημείο από τον κόμβο της Αλικαρνασσού έως τον κόμβο της Πνωσού, αφού έγινε φτιάξει και κατά κάποιο τρόπο είχαμε μια εργολαβία για το οδόστρωμα, μετά από δύο περίπου μήνες είδαμε ότι υπήρχε στο συγκεκριμένο σημείο καθίζηση. Τι πιο εύκολο για τις τεχνικές υπηρεσίες, ή εμείς δεν το βλέπουμε αφού περνάμε καθημερινά από εκεί, να βάλουμε μια στρώση με άσφαλτο και να λυθεί το πρόβλημα? Υπήρχε τίποτα πιο εύκολο από αυτό? Όμως θεωρώ ότι το σωστό είναι να ακούμε και να πράττουμε με αυτά τα οποία λένε οι τεχνικές μας υπηρεσίες, οι ειδικοί, οι μηχανικοί. Οι μηχανικοί λοιπόν για το συγκεκριμένο σημείο και κατά ανάλογο τρόπο, για όλα τα σημεία τα οποία παρατηρούμε παρόμοια φαινόμενα στο οδικό δίκτυο, είπαν ότι δεν πρέπει να επιβαρύνουμε κι άλλο το οδόστρωμα. Ήδη στο συγκεκριμένο σημείο και κατά ανάλογο τρόπο σε όλα τα σημεία γίνονται γεωλογικές μελέτες να δείξουν πού εστιάζεται το πρόβλημα, και στο συγκεκριμένο σημείο είμαστε στο τελικό στάδιο για να γίνει η παρέμβαση και αποκατάσταση του οδοστρώματος. Όμως θα συμφωνήσω και κλείνω με αυτό, κύριε Δασκαλάκη, με αυτά τα οποία είπε και ο κύριος Μυρωδιάς. Το οδικό δίκτυο είναι όπως είναι η κατάσταση σε διάφορα σημεία. Όντως είναι δύσκολα, είναι επικίνδυνα. Όμως εμείς ως οδηγοί, ως πολίτες, πρέπει να έχουμε την κατάλληλη οδηγική συμπεριφορά, την κατάλληλη παιδεία, να ελέγχουμε την ταχύτητά μας, να μην παραβιάζουμε τον ΚΟΚ, να ελέγχουμε τα οχήματά μας, να χωράμε τη ζώνη ασφαλείας, το κράνος, να δένουμε τα παιδιά μας, να μην παραβιάζουμε την προτεραιότητα, διότι παραβίαση σημαίνει του φωτεινού σηματοδότη, αποτελεί απόπειρα δολοφονίας ή αυτοκτονίας, που λέει πολλές φορές και ένα φίλος μου. Και σε όλα αυτά τα σημεία, αν παρατηρήσουμε, υπάρχει σήμανση. Αν λοιπόν ακολουθούμε και οδηγούμε σύμφωνα με τη σήμανση, θεωρώ ότι ελαχιστοποιούμε την περίπτωση να συμβεί κάποιο τι. Θέλει να κάνει μια παρατήρηση ο κύριος Δασκαλάγης. Κύριε Συρηγονάκη, πραγματικά σας ακούω με πολύ προσοχή και θα ήθελα να σας μεταφέρω το εξής, αυτό που λένε και οι πολίτες άλλωστε, ότι είναι προτιμότερο να κάνουμε ένα μπάλωμα σε 100-150 σημεία, πόσα είναι αυτά, που στην ουσία θα χρησιμοποιήσουμε, όση άσφαλτο χρησιμοποιήσουμε, να μπαλώσουμε, έστω μπαλώματα, να μπαλώσουμε αυτά τα σημεία, καθιζήσεις σε συγκεκριμένα σημεία τα οποία τα συναντάμε πάρα πολλά χρόνια τώρα, επιτρέψτε μου. Δεν είναι χθεσινό το πρόβλημα. Σε συγκεκριμένα σημεία, πολύ συγκεκριμένα σημεία, οι συγκεκριμένες καθιζήσεις υπάρχουν αρκετά χρόνια, τις αντιμετωπίζουμε, τις βλέπουμε μπροστά μας κάθε χρόνο, στα ίδια σημεία. Που σημαίνει ότι εκεί μία μικρή παρέμβαση, έστω μία μικρή παρέμβαση, θα έλυνε το πρόβλημα, έστω και προσωρινά. Να πάμε παρακάτω. Αυτό μπορεί να γίνει, κύριε Συρηγονάκη? Κύριε Δασκαλάκη, όταν παρατηρήσαμε αυτή την καθίζηση στο σημείο που αναφερόμαστε τώρα πριν τον κόμβο της Πνωσού... Δεν λέω, αλλά... κύριε Συρηγονάκη, δεν λέω μόνο σε αυτή την καθίζηση. Ναι, μιλάω ναι, για όλο το βόρειο οδικό άξονα. Και ναι, όχι μόνο να φυσικά. Να δώσω ένα παράδειγμα και με βάση το παράδειγμα αυτό θα απαντήσω γενικά για όλα τα θέματα που συζητάμε για το συγκεκριμένο φαινόμενο των καθιζήσεων, όπως επίσης και με το σεισμό που είχαμε φαινόμενα. Κύριε Συρηγονάκη, θέλω, όπως και εσείς κύριε Δασκαλάκη, θέλω να είστε πιο σύντομοι για να βάλουμε στο λόγο για τους δύο αντιπεριφερειάρχες, καταλαβαίνετε. Έγινε μία σύσκεψη, παρουσία και του Περιφερειάρχη και των τεχνικών υπηρεσιών, και προσωπική γνώμη δική μου, αλλά και ο Περιφερειάρχης, είπαμε αυτή την εύκολη λύση. Να τοποθετήσουμε ένα στρώμα ασφάλτου πάνω εκεί που είναι η καθίζηση. Η άποψη όμως των μηχανικών, των ειδικών, ήταν όχι. Άρα λοιπόν ακολουθούμε και πράττουμε με αυτά τα οποία λένε οι μηχανικοί. Δεν είμαι ο ειδικός, δεν γνωρίζω το θέμα. Πρότειναν, και αυτό που πρότειναν προκρίθηκε, να γίνουν οι σχετικές μελέτες, να μην επιβαρυνθεί η κατάσταση, να μην επιβαρύνεται, γιατί μιλάμε για πάρα πολλά σημεία, να γίνουν οι γεωλογικές μελέτες. Υπάρχει σήμανση, τοποθετούνται σήμανσεις, και από εκεί και μετά όλοι μας οφείλουμε
να ακολουθούμε τις σημάνσεις ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα και περαιτέρω θέματα ατυχήματος. Κύριε Συριγωνάκη, θέλω να πάω στην αντιπεριφέρεια του Ρεθύμνου και στην κυρία Λιονή και με τη βοήθεια των συναδέλφων από τα γραφικά να δούμε το υλικό που μας έχει παραχωρήσει η ανθρώπινη ασπίδα από την Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου. Να ξεκινήσουμε με τη φωτογραφία που αφορά τον παλί και την σκεπαστή στον βόρειο δικό άξονα της Κρήτης. Είδαμε και ένα βίντεο νωρίτερα με τις καθιζήσεις. Κύριε Κασαπάκη, πολύ γρήγορα, τι βλέπουμε εδώ για να πάρουμε το σχόλιο της κυρίας Λιονής. Διπλή γραμμή. Η οποία σβήνει ξαφνικά. Δέντρα δεξιά-αριστερά. Στενό δρόμος. Το κομμάτι των βράχων που, βράχοι, που υπάρχει πρόβλημα επισημάνουμε εκεί. Και τα επισημαίνουμε συνέχεια. Αυτό τώρα πώς μπορεί να λειτουργήσει ως βόρειο άξονας της Κρήτης. Δηλαδή ντρεπόμαστε να κυκλοφορήσουμε κιόλας. Καλά τα λέει ο αγαπητός Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου. Σε πολλά σημεία έχει δίκιο, αλλά εμείς είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε όσον αφορά να αλλάξει το νομικό πλαίσιο, ούτως ώστε να μην είναι ένας εργολάβος ή ένας μηχανικός που παίρνει ένα διαγωνισμό, που συμμετέχει σε ένα διαγωνισμό και παίρνει με 30% έκπτωση. Και εδώ, κύριε Κασαπάκη, υπάρχει μια μεγάλη καθίζηση. Ναι. Θέλω να μπαίνουμε στην ουσία της φωτογραφίας για να απαντάμε. Ναι, κύριε Κασαπάκη, ακριβώς στην αριστερή φωτογραφία, αν μπορώ να τοποθετηθώ. Ναι. Στο συγκεκριμένο σημείο, λοιπόν, εκεί που σβήνει, να το πούμε, η ανηφόρα στον παλί και πάμε για να βρούμε την σκεπαστή. Θα δούμε στη φωτογραφία το αυτοκίνητο βλέπει ξαφνικά ο οδηγός μπροστά του χωρίς να υπάρχει σήμανση πρωτύτερα και δεν αφορά μόνο σε αυτό το σημείο, αφορά και σε άλλα 3-4 σημεία αν δεν κάνω λάθος το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ο οδηγός λοιπόν θα δει ξαφνικά μπροστά πάνω στη στροφή μπροστά του να τελειώνει η κατεύθυνση, η διπλή κατεύθυνση. Με αποτέλεσμα τα αυτοκίνητα που θα προσπαθήσουν να τον προσπεράσουν αριστερά, εκείνος να βρεθεί σε αδιέξοδο. Ή θα πατήσει λέα ή θα γίνει τρακάρισμα εκεί. Και κατεγράφεται αμέσως... και εδώ, κύριε Δασκαλάκη, φαινόμενα κατολίσθησης σε αυτό το σημείο. Βεβαίως, είναι κάτι έντονο. Που το λένε και οι τηλεθεατές. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Λιονή. Κυρία Λιονή, θέλω και από εσάς σύντομες απαντήσεις για να δούμε όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία για να πάμε και στον κύριο Γουλιδάκη. Θέλω να την τρέξουμε την εκπομπή για να δούμε όσο δυνατόν περισσότερα σημεία και θέλω όλοι να είστε σύντομοι και οι παριστάμενοι στο στούντιο και εσείς από τα σπίτια σας. Ναι, κυρία Λιονή. Καλησπέρα σας. Καταρχάς, δείξατε αρκετά σημεία, πολλά σημεία θα έλεγα, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συμπολίτες μας, τους ενεργούς πολίτες που μας βοηθάνε και εμάς και να επισημαίνουμε πράγματα και να γινόμαστε καλύτεροι. Καταρχάς, να πούμε ότι... Όλος ο βόρειος οδικός άξονας έχει πάρα πολλά προβλήματα. Όταν ανέλαβε η περιφέρεια, κύριε Δασκαλάκη και αγαπητοί κύριοι, πριν 10 χρόνια, και υπήρχε και μία, ας το πούμε, έτσι, νομική αμφισβήτηση, το ποιος έχει την αρμοδιότητα πάνω στο ΒΟΑΚ, μέσα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, προσπαθούσαμε να συντηρήσουμε ένα δρόμο, ο οποίος κατεφημισμό είναι βόρειος οδικός άξονας, είναι εθνικό δίκτυο δηλαδή, στην ουσία αυτή τη στιγμή είναι πολύ χειρότερος από πολλά τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου της Κρήτης. Ακριβώς. Αυτά τα σημεία τα οποία έχουν επισημάνει οι αγαπητοί συμπολίτες, έχουν επισημανθεί και από τις τεχνικές υπηρεσίες τις δικές μας, έχουν δοθεί και στην τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας, της έδρας, η οποία πλέον έχει ξεκαθαρίσει ότι έχει στην αρμοδιότητά της τα παλιά τμήματα του ΒΟΑΚ να τα συντηρεί έστω με αυτά τα λίγα οικονομικά που έχουμε. Και βέβαια τώρα το αρμόδιο Υπουργείο μετά τις μελέτες οι οποίες έχει εκπονήσει αρχίζει και δημοπρατεί μεγάλα τμήματα του ΒΟΑΚ όπως και εδώ στο Ρέθυμνο στην περιοχή λίγο μετά το... Ατσιπόπουλο εκεί προς Χανιά, ένα μεγάλο τμήμα πάρα πολύ επικίνδυνο. Αυτά τα τρία σημεία που είπατε, αλλά και άλλα σημεία, είναι αρκετά επικίνδυνα, δεν είναι καλά συντηρημένος ο ΒΟΑΚ, ειδικά από το Ηράκλειο μέχρι τα Χανιά, που συμπεριλαμβάνει όλο το Ρέθυμνο.
Αυτό το οποίο φροντίζουμε και μας έχει επισημανθεί και το κάνουμε και τώρα υπάρχουν εργολαβίες, είναι ο καθαρισμός των δεξιά και αριστερά πρανών, δέντρων και οτιδήποτε κρύβει τουλάχιστον το δρόμο για να έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια οι οδηγοί να βλέπουν καλύτερα. Καθώς επίσης και έχουμε επισημάνει τώρα να βγάλει και η περιφέρεια, η έδρα δηλαδή, μία εργολαβία για την οριζόντια σήμανση, γιατί και οι γραμμές, έχω παρατηρήσει γιατί συνέχεια και εμείς αυτό το δρόμο πηγαίνουμε προς Ηράκλειο και προς Χανιά, δεν υπάρχει καλή σήμανση. Κυρία Λιονή, θέλετε να βάλετε μία ανωτελεία, επειδή ο χρόνος πιέζει, να δώσουμε και μία επιπλέον εικόνα από την Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου, για να είμαι και εγώ σωστός απέναντι στον κύριο Γουλιδάκη, να κάνει και αυτός μία πρώτη τοποθέτηση και να δούμε έναν κόμβο στην Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου που πραγματικά είναι ένας κόμβος για Γερά Νεύρα. Είναι ο κόμβος της Κριτσάς. Βλέπουμε το υλικό που έχουμε λάβει από την ανθρώπινη ασπίδα. Σε πολύ λίγο θα δούμε και μια εικόνα από ντρόουν. Και εδώ πέρα, κύριε Γουλιδάκη, έχουμε ένα θέμα το οποίο νομίζω είναι από αυτά που θυμίζουν και λίγο ανέκδοτο ανά την Ελλάδα. Εδώ κάθε οδηγός κάνει αυτό που μπορεί την κατάλληλη στιγμή. Κάνω λάθος? Όχι, η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση όπως ακριβώς έχει εξελιχθεί μετά την πρόσφατη κατασκευή του συγκεκριμένου οδικού κόμβου έχει δημιουργήσει προβλήματα. Όμως οφείλω και άμεσα να πω ότι ήδη ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, ευθύνη και υποφία του οποίου είναι το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου, έχει προβλέψει για την διαδικασία εγκατάστασης σηματοδοτών, φαναριών δηλαδή. Θέλω να δείτε μαζί με τους συναδέλφους σας αυτή την εικόνα, κύριε Γουλιδάκη, που είναι από ντρόουν. Δύσκολα θα τη δω γιατί δεν έχω προσπάθει. Ωραία, θα σας την περιγράφουμε εμείς. Βλέπουμε λοιπόν πώς γίνεται η κυκλοφορία στον κόμβο της Κριτσάς, όπου ουσιαστικά αυτό μου θυμίζει λίγο την περιοχή στον κόμβο της Παπαναστασίου εδώ στο Ηράκλειο πριν γίνει ο ανισόπεδος κόμβος, που έπρεπε ο κάθε οδηγός να ρισκάρει για να περάσει. Ή αυτό που γίνεται σήμερα στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη, το είχαμε αναδείξει σε ένα θέμα με το κυκλοφοριακό πρόβλημα πριν από δύο εβδομάδες αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι αυτή η εικόνα που βλέπουμε. Τα φανάρια είναι μία λύση, όμως μέχρι να μπουν τα φανάρια δεν πρέπει να γίνει μια παρέμβαση εδώ, κύριε Γουλιδάκη? Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η φόρτιση τους καλοκαιρινούς μήνες. Και ευτυχώς φέτος είχαμε μια αναδιάταξη του τουριστικού ρεύματος πολύ αυξητικού και όντως υπήρχαν φαινόμενα που δημιούργησαν προβλήματα. Μέχρι να εγκατασταθούν τα φανάρια, νομίζουμε ότι με τις διαδικασίες που ακολουθούνται θα χρειαστούν περισσότερο από 3 με 4 μήνες. Όπως ακριβώς είναι όμως σήμερα η κατάσταση, ήδη μπαίνοντας και στη χειμερινή περίοδο, δεν νομίζω ότι προσωπικά σαν αντιπεριφερειά θα πρέπει να ληφθούν μέτρα τροχιονόμησης της περιοχής. Ήδη δηλαδή το φαινόμενο αυτό εξοραίζεται όσο περνάνε οι μέρες. Υπάρχει επικινδυνότητα ακόμα, αλλά σε κάθε περίπτωση είμαι σίγουρος ότι με την κατάθεση, με την ολοκλήρωση διαδικασίας της σηματοδότησης θα έχουμε, ακόμα και με τις καθυστερήσεις, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι τα φανάρια δεν θα δώσουν τη δυνατότητα γρήγορης αποσυντόνισης και αποσυμφόρησης περιοχής σύμφωνα και με τους κανόνες οδικής συμπεριφοράς.